Απογυμνωμένες όσο ποτέ άλλοτε, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης καλούνται να σηκώσουν το βάρος της αστυνόμευσης στις τουριστικές περιοχές του νησιού, όπου κύματα τουριστών έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, όχι όμως και οι πολυπόθητες ενισχύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που ζητάμε είναι να έρθουν οι συνάδελφοι εκτός της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Ολιγορία στα όρια της αδιαφορίας για τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, καταλογίζουν οι συνδικαλιστές στο αρχηγείο της Ελλάς, που αναμένεται να διαθέσει ελάχιστο προσωπικό για να καλύψει τα κενά στο τμήμα της Χερσονήσου, αλλά και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις με το προσωπικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Τα ΕΕ θα διατεθούν, αλλά δεν θα είναι στο σχέδιο αστυνόμευσης. Οι δυνάμεις των ΤΑΕ, λόγω της εμπειρίας τους και όσο αφορά την αστυνόμευση και τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί, σίγουρα θα ήταν πολύ επωφελές και χρήσιμος στη Χερσόνησο, στο τμήμα της Χερσονήσου, η οποία δεν μπορεί να βγάλει περιπολίες, να ενισχυθεί από τις ομάδες των ΤΑΕ και με την εμπειρία των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί. Το αίσθημα ασφάλειας που χρειάζεται να νιώθουν οι ξένοι επισκέπτες που επιλέγουν την Κρήτη ως ένα ασφαλή προορισμό σε σχέση με άλλες χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα και τρομοκρατικές απειλές, πλήττεται, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, τη στιγμή που η εμφανής αστυνόμευση στις τουριστικές περιοχές είναι μηδαμινή. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Σίγουρα θέλει, το πρώτο και το κυριότερο είναι να έχει ασφάλεια στον τόπο που θα επιλέξει να κάνει τις διακοπές του. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό, γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Το προσωπικό που θα ενισχύσει φέτος τη λειτουργία του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου είναι κατά 40% μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Μόλις 6 αστυνομικοί αναμένεται να μετακινηθούν από άλλες περιοχές της Ελλάδας προς τη Χερσόνησο, η οποία υποδέχεται κάθε καλοκαίρι το 50% των τουριστών που φτάνουν στην Κρήτη. Το ίδιο έργο θεατές και στην περίπτωση του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου. Ο αριθμός των δοκίμων που θα διατεθεί φέτος είναι ικανοποιητικός. Όμως δεν μπορούν να εργαστούν τα Σαββατοκύριακα, οπότε υπάρχει ο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Η ενημέρωση μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχει λυθεί το θέμα. Το ζητήσαμε και εμείς, και όχι μόνο εμείς, και άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα όπου οι δόκιμοι ενισχύουν, διότι τα Σαββατοκύριακα είναι ένα θέμα, όπως είπα, ότι το προσωπικό δεν επαρκεί, γιατί η δόκιμη ουσιαστικά είναι η ενίσχυση και το μόνιμο προσωπικό αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο βάρος του Σαββατοκύριακου που υπάρχουν εκατοντάδες πτήσεις. Το ίδιο πρόβλημα είχε εντοπιστεί και στην προηγούμενη τουριστική περίοδο. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την επίλυσή του ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο, δεν δόθηκε καμία λύση, παρά το γεγονός ότι οι αφήξεις ξένων επισκεπτών αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.